Γεια σας και καλώς ήρθατε στην τελευταία διαδικτυακή εκπομπή του Γκαζέτα για τη Φόρμουλα 1. Στην τελευταία βεβαίως της χρονιάς 2020. Θα έχουμε ανάλογες και για το 2021. Καλά να είμαστε. Την επόμενη φορά να είμαστε και καλύτερα γενικότερα όσον αφορά την υγεία μας, τα υγειονομικά δεδομένα. Και θα ήθελα μάλιστα να ξεκινήσω από αυτό, αφού καλωσορίσω πρώτα τους αγαπητούς συναδέλφους που μας κάνουν την τιμή να συμμετέχουν σε αυτή τη διαδικτυακή συζήτηση. Πρώτα απ' όλα τον συνάδελφο Τάκη Κουρναράκη. Γεια σας, γεια σας σε όλους. Και τον συνάδελφο Γιώργο Βαρίνο, ο οποίος επιμελείται βεβαίως και τις διαδικτυακές μεταδόσεις Φόρμουλα 1 MotoGP στο Γκαζέτα. Θα ήθελα λοιπόν να ξεκινήσω, επειδή μιλήσαμε για θέματα υγείας, ότι ο κορονοϊός προφανέστατα κυριάρχησε φέτος σε σεζόν. Μια σεζόν που ξεκίνησε πολύ αργά, πιο αργά από ποτέ. Ολοκληρώθηκε το Δεκέμβριο. Κατάφεραν όμως οι διοργανωτές, η Liberty Media, η Φόρμουλα 1, να πραγματοποιήσουν 17 Grand Prix, κάτι που φάνταζε απίθανο στην αρχή της χρονιάς και ιδιαίτερα όταν είχε ξεκινήσει με αυτόν τον τρόπο, ξεκίνησε με την παροδία αυτή που είχαμε στην Αυστραλία και με την αναβολή και μετέπειτα ακύρωση του Grand Prix την ίστατη στιγμή. Τάκη, θα ήθελα να ξεκινήσω με σένα και με το ερώτημα αν θεωρήσω ότι εκτός του COVID-19 ποιο πιστεύεις ότι ήταν αυτό που κυριάρχησε φέτος στο πρωτάθλημα, σε αυτό το πολύ συμπυκνωμένο πρωτάθλημα? Η αδυναμία των ομάδων να ανταπεξέλθουν στα έξοδα έτσι όπως τα έχουν προϋπολογίσει προ-COVID-19. Αυτό οδήγησε σε δραματικές αποφάσεις οι οποίες θα επηρεάσουν και το πρωτάθλημα του 2021, όπως ότι δεν επιτρέπονται η εξέλιξη, δεν θα φτιάξουν νέα μονοθέσια, το 2021 θα έχουν τα ίδια σασί, ελάχιστες αλλαγές στους κινητήρες, μάλιστα πολλές φορές διαβάζω για την καινούργια μηχανή της Ferrari και γελάω, ξέροντας ότι ελάχιστες διαφοροποιήσεις μπορούν να υπάρχουν σε πολύ συγκεκριμένα πράγματα του λογισμικού ή σε κάποια μικροεξαρτήματα, ας πούμε, περιφερειακά συστήματα του κινητήρα. Άρα λοιπόν, εκτός από το COVID-19, η Φόρμουλα 1 είναι απίστευτο για μένα ότι έκανε 14 χώρες, 17 αγώνες σε 14 χώρες, γιατί είχαμε 3 διπλά Grand Prix σε Αυστρία, Αγγλία και Μπαχρέιν. Κατάφερε λοιπόν να κάνει σε 14 προορισμούς με πάρα πολύ αυστηρά υγειονομικά πρωτόκολλα. Μια καθαρή απόδειξη του τι συμβαίνει στη Φόρμουλα 1 είναι ότι είχαμε τον παγκόσμιο πρωταθλητή με COVID-19, χωρίς να κολλάει κανέναν άλλον από την ομάδα ή από τους μηχανικούς του ή από τους άμεσους του συνεργάτες του. Πράγμα το οποίο δεικνύει το πόσο αυστηρά είναι τα υγειονομικά πρωτόκολλα και πόσο το εννοούσαν αυτό που κάνανε. Και γι' αυτό έχουμε και αυτή την επιτυχία. Είναι και το μόνο παγκόσμιο πρωτάθλημα το οποίο κατάφερε κάτι τέτοιο φέτος. Έτσι, δηλαδή το 2020, σας θυμίζω ότι δεν είδαμε Euro, δεν είδαμε Ολυμπιακούς αγώνες. Το τένις λειτουργήσε υπό περιορισμούς και δυσκολίες, το ποδήλατο επίσης. Κανένα άλλο διεθνές πρωτάθλημα, το WRC με πάρα πολλά προβλήματα. Η Φόρμουλα 1 κατάφερε να ολοκληρώσει το πρωτάθλημα. Το δεύτερο λοιπόν... Και το MotoGP. Και το MotoGP. Ναι. Γενικά τα μηχανοκίνητα θα έλεγα τα πήγανε πολύ καλύτερα από τα υπόλοιπα πρωταθλήματα. Ωραία. Πέτρο, τι άλλο? Μία διευκρίνηση. Ήθελα να μου διευκρινίσει, επειδή ανέφερες τώρα για το κινητήρα της Ferrari, τον δίθεν νέο. Ισχύει το ίδιο κατά την άποψή σου και για τον νέο κινητήρα που ετοιμάζει η Honda ως αποχαιρετιστήριο δώρο για τη Red Bull? Προφανώς. Μιλάμε για πολύ μικρές διαφοροποιήσεις με 4 token μόνο, 4 επίπεδα αλλαγών, καθότι αυτό απαιτεί η συμφωνία που έκαναν όλες οι ομάδες, τόσο ώστε να περιοριστούν τα έξοδα. Σας θυμίζω ότι από του χρόνου, τελικά θα πάμε, από φέτος θα πάμε για του χρόνου, δηλαδή για το 2021, απαιτούνταν προϋπολογισμοί συγκεκριμένοι, οριοθετημένοι στα 150 εκατομμύρια ευρώ, 140 και θα αρχίσουν να κατεβαίνουν. Άρα λοιπόν, για να τα ισορροπήσουν όλα αυτά, αναγκάστηκαν να πάρουν δραματικές αποφάσεις. Γιώργο, το πρωτάθλημα έκανες εσύ όλες τις μεταδόσεις των Grand Prix. Έχεις λοιπόν μια πλήρη εικόνα για το τι έγινε. Πώς θα το χαρακτήριζες? Κάποιοι λένε, όχι μωρέ, πάλι Mercedes, Hamilton, βαρετό, ανιαρό. Εσύ πώς θα το χαρακτήριζες, κάνοντας, ας πούμε, ταμείο μετά από τους 17 αγώνες? Κοίταξε να δεις, με τα διάφορα γεγονότα που συνέβησαν, δηλαδή με τον ερχομό του Νίκο Χούλκεμπεργκ σε κάποια Grand Prix, με την αλλαγή του Ράσελ στο πρώτο τελευταίο Grand Prix, υπήρξε αρκετό ενδιαφέρον. Στην αρχή του πρωταθλήματος ήταν ξεκάθαρο ότι ο Χάμιλτον είχε τεράστια διαφορά ακόμα και από τον Μπότας, οπότε θα έλεγα ότι στην αρχή τουλάχιστον ήταν βαρετό. στην συνέχεια που έγιναν όλα αυτά με το φόβο του COVID, μην επηρεαστούν και άλλοι πιλότοι και φύγουν, και υπήρξε κάποιο ενδιαφέρον. Φυσικά το highlight της χρονιάς, φαντάζομαι ότι θα συμφωνήσει και ο Τάκης, ήταν ο δεύτερος αγώνας στο Σακύρ που έτρεξε ο Ράσελ και έγιναν όλα αυτά που ξέρουμε. Δεν συμφωνώ, Γιώργο. Είναι πραγματικά κοντά στη μνήμη μας αυτό και σίγουρα αν μου έλεγες να βάλω 3 αγώνες θα το βάζω στα highlight. Ποια θα ήταν το top 3 το δικό σου και του Γιώργου? Όχι, ναι, οπωσδήποτε μόνο αγώνες. Τα 3 γεγονότα που σημάδεψαν περισσότερο κατά την άποψη στη φετινή χρονιά. Ας πει ο Τάκης πρώτα. Ναι, η νίκη του Γκασλί στην Μόντσα, ο τρόπος που κέρδισε και πήρε το πρωτάθλημα στην Τουρκία ο Χάμιλτον και το ατύχημα του Γκροζάν στο Μπαχρέιν. Αυτά είναι τα 3 γεγονότα. Κατά την άποψή μου πάντα, έτσι. Γιώργο, εσύ. Εγώ θα έλεγα, θα συμφωνήσω με τα 2 από τα 3. Με τον αγώνα ολόκληρο στην Τουρκία, όχι μόνο τη νίκη του Χάμιλτον που ήταν καταπληκτική, σαφώς με το ατύχημα του Γκροζάν, αλλά με τον ερχομό του Ράσελ και τον αγώνα που έκανε και την απόδοση που είχε, και όχι τη νίκη του Γκάσλι στη Μόντσα. Πάντως εδώ θα ήθελα να πω ότι με την άποψη του Γιώργου συμφωνούν και οι διευθυντές των ομάδων της Φόρμουλα 1 που ανακοίνωσαν το δικό τους top 10 χθες, αν δεν κάνω λάθος, μάλλον προχθές. Και σε αυτό το top 10 εξαίρεση βέβαια τον Lewis Hamilton, ο οποίος είναι αδιαφυσβήτητα ο καλύτερος της φετινής χρονιάς. Στις υπόλοιπες θέσεις δεν έχουμε κανέναν που να είναι στη θέση που τερμάτισε στο πρωτάθλημα. Όμως ο Ράσελ έχει κάνει πραγματικά τη μεγαλύτερη διαφορά, καθώς από 18ος ψηφίστηκε ως 6ος καλύτερος. Εκεί πάνω στο top 10, αν θα σας ρωτούσα το δικό σας top 5, για παράδειγμα, των οδηγών αυτής της χρονιάς, ποιο θα ήταν? Γιώργο, ξεκινά εσύ, έτσι, για ποικιλία. Το top 5, έτσι, λοιπόν. Συγκλώνω εγώ για να τα θυμόμαστε. Αναμφισβήτητα, ο Λιούις Χάμιλτον είναι στην πρώτη θέση. Ο άνθρωπος είναι σε άλλη κλάση, είναι πάρα πολύ καλός, εξαιρετικός. Το έδειξε σε πολλούς αγώνες και κυρίως στην Τουρκία που είπε και ο Τάκης. Στη δεύτερη θέση πρέπει να βάλω το Max Verstappen, ο οποίος δείχνει μια τρομερή σταθερότητα και οριμότητα. Έχει αφήσει τους κολοπεδισμούς του παρελθόντος και έχει γίνει πιο σοβαρός οδηγός. Αφήνει χώρο στους άλλους. Είναι πάντα πάρα πολύ επικίνδυνος και ένα παραμικρό λάθος να κάνει ο Χάμιλτον θα το εκμεταλλευτεί ο Verstappen. Στη τρίτη θέση πρέπει να βάλω το Leclerc, που παρόλο ότι είχε φορτηγό κατάφερε να κάνει μερικά πυροτεχνήματα. Στην τέταρτη θέση θα βάλω τον Ράσελ, ο οποίος έστω και με μία εμφάνιση έδειξε την κλάση που έχει. Και στην πέμπτη θέση πρέπει να βάλω τον Νόρις. Ο πιτσιρικάς είναι εξαιρετικός, πάρα πολύ σταθερός, πάντα είναι στην πρώτη πεντάδα, εξάδα, εφτάδα, και και νίκησε και τον Sainz στην εσωτερική τους μάχη με τις κατακτήριες δοκιμές. Και ο Sainz είναι καλός, αλλά είπαμε να βάλουμε 5 μόνο, οπότε δεν χωράει. 5, γιατί μιλάς πολύ, λοιπόν, και θα φάμε όλη την εκπομπή. Λοιπόν, Χάμιλτον, Verstappen, Leclerc, Ράσελ, Νόρις. Είδες, τα σημείωνα. Εγώ θέλω να πιάσω και στιγμές, αν μου επιτρέπετε, με τον καθέναν. Ο Λιούις Χάμιλτον, λοιπόν, για μένα η στιγμή που αποδεικνύει το οδηγικό του ταλέντο και την οδηγική του ευφυΐα είναι η επανεκκίνηση του αγώνα στο Πορτιμάο. Έχει βροχή, φοράει λάστιχα τα οποία δεν ζεσταίνονται εύκολα, ενώ ο Σάινθ έχει γόμα η οποία ζεσταίνεται πολύ πιο εύκολα. Και τους περνάει ο Σάινθ, θα σας θυμίσω, τις 2 Mercedes σαν σταματημένες στο Πορτιμάο. Και ενώ ο Μπότας προσπαθεί να αμυνθεί, ο Χάμιλτον απλά τον αφήνει και περιμένει. Και περιμένει και περιμένει. Και μόλις έχω τα ελαστικά στη θερμοκρασία της δουλειάς, πάρτα και κερδίζω. Εκεί έδειξε την ευφυΐα του ως οδηγός, δηλαδή τη μεγάλη του ικανότητα. Ο Πέρες για μένα είναι οδηγός της χρονιάς μετά τον Χάμιλτον με τις εμφανίσεις τις οποίες έκανε. Είχε την ευκαιρία του στη Μακλάρεν πριν χρόνια, την κλώτσισε ταλαιπωρήθηκε και ταλαιπώρησε σε μικρότερες και δυναμικές ομάδες. Φέτος έδειξε ένα άλλο πρόσωπο και γι' αυτό θα ανταμυφθεί παίρνοντας θέση του Albon στη Red Bull. Έτσι. Την ώρα που μιλάμε δεν έχουν γίνει επίσημες ανακοινώσεις, αλλά είναι θέμα ωρών να γίνουν. Άρα, πιθανόν την ώρα που το βλέπετε εσείς να έχει γίνει ήδη ανακοίνωση ότι ο Πέρες είναι στη Red Bull στη θέση του Albon. Για μένα, στην τρίτη θέση οδηγού της χρονιάς είναι ένας οδηγός ο οποίος δεν έκανε όλο το πρωτάθλημα, είναι ο Νίκο Χούλκεμπεργκ. Εμβόλυμος μεν, αλλά με τρίτη θέση κατά κτήριες δοκιμές με εντυπωσίασε πάρα πολύ. Θεωρώ ότι το άξιζε μια θέση στην Φόρμουλα 1. Θα συμφωνήσω με τον Γιώργο με τον Νόρις, τον βάζω στην τέταρτη θέση. Έχω πει πολλές φορές πολλακευτικά λόγια για το ταλέντο του νεαρού Βρετανού οδηγού, ο οποίος πιστεύω ότι θα έχει την ευκαιρία να δείξει πολύ καλά πράγματα στην McLaren, όπως πολύ εντυπωσιακές εμφανίσεις και πολύ δυνατά αποτελέσματα για τη δυναμική του μονοθεσίου έκανε και ο Ρικιάρντο με την Renault, την οποία την είχε όλη στην πλάτη του φέτος. Αυτή είναι η δική μου οδηγία, αυτή είναι το top 5. Σε καμία περίπτωση δεν βλέπω για ποιο λόγο ο Verstappen δικαιολογεί και τη φήμη και την δυναμική την οποία του δίνουν. Πράγματι δεν έκανε ιδιαίτερα λάθη φέτος, αλλά δεν με εγωίτευσε και πουθενά ιδιαίτερα. Πήρε 2 νίκες με το μονοθέσιο της Red Bull. Βρέθηκε σε πολλούς καυγάδες, αναφέρεται και προβλήματα. Νίκησε τον teammate του σε όλους τους αγώνες. Ναι. Το κάνει συνέχεια αυτό. Είναι κακή συνήθεια πλέον. Ναι. Κακή συνήθεια έχει γίνει, λέω, στο Verstappen. Όλους τους διαλύει. Ο οποίος Albon, ο καημένος, δεν είναι τόσο παλτό όσο φαίνεται. Τον κάνει και φαίνεται ο Verstappen. Είναι ένας πάρα πολύ αξιόλογος οδηγός, ο οποίος στη σύγκριση με τον Verstappen χάνει. Και έχει και ψυχολογικό πρόβλημα, έτσι. Όταν έχεις έναν πρώτο οδηγό στην ομάδα που σε διαλύει, αυτό συσσωρεύει ακόμη μεγαλύτερα προβλήματα σε σένα. Ναι, και ο Μπότας τρώει ξύλο από το Hamilton, αλλά είναι εκεί. Ο Albon δεν ήταν πίσω του, ήταν πίσω. Νομίζω ότι το έχει υπογράψει ο Μπότας αυτό. Ναι, άλλο λέω ότι ο Albon δεν ήταν πίσω από το Verstappen, ήταν πίσω γενικά. Εντάξει, αλλά Τάκη μου, άμα δεις τη διαφορά του Μπότας από τον Χάμιλτον, έχει 50% πλάς βαθμούς ο Χάμιλτον από τον Μπότας. Α, ναι, δεν το συζητάμε. Μιλάω στις κατατακτήριες. Δηλαδή, και μιλάμε τώρα για... Ναι, στις κατατακτήριες μια χαρά τα πάει, στις διακοπές του μια χαρά τα πάει που γυρνάει και επιστρέφει κάθε φορά και μας λέει ότι η χρονιά του θα είναι αυτή. Αλλά το γεγονός ότι, για παράδειγμα, τον έχουν, οι διευθυντές των ομάδων τον έχουν ψηφίσει τόσο χαμηλά στη δεκάδα, που αυτή γνωρίζει από μέσα τι γίνεται. Ναι, δεν το συζητάμε. Εντάξει, ναι. Άλλο θέλω να πω για τον Albon ότι το μόνο που κρατιέμαι, Γιώργο, είναι ότι οι συναθλητές του στις υποδέστερες κατηγορίες, όπως ο Ράσελ, ο Λεκλέρκ, μιλάνε για έναν εξαιρετικά ταλαντούχο οδηγό και ο Νόρις. Άρα δεν έχω λόγο να τους αμφισβητήσω, αλλά σαν το ξέχασα το ταλέντο του. Ναι, αυτό που συζητάω τώρα μαζί σου είναι το εξής, ότι είπες ότι ο Verstappen δεν έδειξε κάτι σημαντικό και έδειξε. Έδειξε κάτι σημαντικό, εξαφάνισε τον Albon που είναι καλός. Τον εξαφάνισε, τον διέλυσε. Παραλίγο να τερματίσει και δεύτερος, έτσι. Αν δεν είχε ο Verstappen, γιατί ξεχνάμε ότι ο Verstappen καταβαραθρώθηκε στην Ιταλία, όπου έχασε και τα 3 Grand Prix, εγκατέλειψε επί της ουσίας. Δεν πήρε πόντο. Και στο Σακύρ την πάτησε τώρα εδώ με το κομπάνισε τον Πέρες ο Λεκλέρ. Δηλαδή, αν τα δούμε αυτά, τις ατυχίες που είχε, που δεν οφείλονταν σε αυτόν, 5 καταλήψεις είχε, έτσι, ναι, 5. Δηλαδή, αν τα βάλουμε αυτά κάτω, θα βλέπαμε μια εντελώς διαφορετική εικόνα και στη βαθμολογία, αλλά ενδεχομένως και στους αγώνες, γιατί σε κάποιους από αυτούς τους αγώνες είχε πάει πολύ καλά και εγκατέλειψε. Έμεινε από υβριδική μηχανή, ναι. Λοιπόν, οπότε μάλλον, προσωπική μου άποψη βεβαίως, το να δικούμε αν λέμε. Προφανώς δεν έκανε τα τρελά πράγματα που έκανε άλλες χρονιές, αλλά νομίζω... Όντως θα συμφωνήσω. Να πω και εγώ το δικό μου το top 5 πολύ σύντομα, όμως μην κλέψω τον πολύτιμο χρόνο σας. Θα πω λοιπόν ότι για μένα, αν είχε νικήσει ο Ράσελ, είναι το γνωστό αν είχε και η γιαγιά μου κλπ. Αλλά αν είχε νικήσει ο Ράσελ, θα τον είχα βάλει στο top 1. Θα τον είχα βάλει νούμερο 1. Παρόλο ότι σέβομαι απεριόριστα το Χάμιλτον. Γιατί θα ήταν τρομακτικό για ένα νέο οδηγό με όλα αυτά που έφερε μαζί, τα προβλήματα που δεν χωρούσε μέσα στο κόκκι κλπ. Δεν είναι, άρα λοιπόν εγώ δεν τον αξιολογώ μέσα στο top 5. Θεωρώ ότι θα πρέπει να πάρει έναν λίγο περισσότερο χρόνο, για να το πω αυτό. Σίγουρα θα έβαζα το Χάμιλτον, δεν το συζητώ. Τον Verstappen επίσης για τους λόγους που ανέπτυξα πιο πριν, γιατί ήταν τρομερά άτυχος και με άλλα δεδομένα. Αν δεν ήταν τόσο άτυχος, θα ήταν σήμερα πολύ πιο ψηλά στη βαθμολογία. Άρα αυτό θα άλλαζε πάρα πολλά στην άποψή μου. Τρίτο τον Πέρες, γιατί πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό που έκανε στα 31 του, που ήρθε που έδειξε ότι δεν λύγησε, δεν τον πήρε από κάτω, κατάφερε πράγματα, ήταν εξαιρετικά σταθερός φέτος, τερμάτισε πάντα στη δεκάδα όποτε δεν εγκατέλειψε. Τέταρτο, θα έβαζα το Ρικιάρντο, που βάλισε όντως την Renault, έδειξε πολύ μεγάλη σταθερότητα. Ήταν πάρα πολύ καλός, μου άρεσε πάρα πολύ ο τρόπος που προσπερνούσε στους αγώνες. Έχει μια υπέροχη αίσθηση και σταθερός και μου αρέσει και σαν χαρακτήρας, πρέπει να το ομολογήσω. Στο πέμπτο, για μένα είναι πολύ υποψήφι, δεν θέλω να βάλω πέμπτο. Σε αυτούς τους τέσσερις θα πήγαινα. Θα ήθελα όμως, μια και μιλάμε για οδηγούς. Τρεις στους τέσσερις συμφωνούμε, Πέτρο, δηλαδή. Ναι. Στα new entries θα ήθελα τώρα να πάμε. Έχουμε ένα πολύ βαρύ όνομα και ένα ακόμη πιο βαρύ όνομα. Να σου πω μόνο γιατί συμπαθείς τον Ρικιάρντο. Πιθανόν διότι έχει ρίζα καταγωγή από τα ελληνόφωνα χωριά της Σικελίας. Να πω την αλήθεια, είναι αυτός που είναι πάντα κάτι που είναι κλισέ αυτό που λέμε, αλλά από τους οδηγούς Φόρμουλα 1, αν με ρωτούσαν με ποιον θα θέλεις να βγεις για μπύρα, θα πήγα με αυτόν. Απλά δεν θα πίνα ποτέ σαμπάνια από το παπούτσι του. Αλλά τα υπόλοιπα θα τα έκανε. Δηλαδή μπυρίτσα και λοιπά, με αυτόν πιο ευχάριστα από οποιονδήποτε άλλο. Αυτό παίζει ρόλο ίσως και στην αξιολόγηση. Αυτή είναι ωραία ερώτηση. Ποιοι είναι οι καλύτεροι σε χαρακτήρα οδηγοί? Αυτό δεν μπορούμε, μην το ξέρουμε. Ο Τάκης σίγουρα... Δεν έχω εικόνα από όλους. Από τους πιτσιρικάδες δεν έχω εικόνα, αλλά και ο Φέτελ και ο Χάμιλτον είναι εξαιρετικά παιδιά. Δηλαδή θα τα έκανε παρέα με ευχαρίστηση. Ναι. Είμαι σίγουρος ότι κανένας μας δεν θα ήθελε να κάνει παρέα με τον Αλόνσο. Ευχάριστος και γελάει. Τι να σας πω τώρα, δηλαδή... Με τον Verstappen. Τον Verstappen δεν μου κάνει διέστηση. Αλλά δεν τους γνωρίζω κιόλας προσωπικά. Δηλαδή τον Albon, τον Verstappen δεν έχω εικόνα από τα πιτ. Ωραία εικόνα, εντάξει, είναι ένας βαρύς τύπος, ας πούμε, και βαρύς Φιλανδός αμίλητος. Δεν είναι εύκολο να έχεις κάποια ιδιαίτερη συναστροφή μαζί του. Ο Sainz είναι ευχάριστος τύπος. Δεν έχω εικόνα από άλλους για να σας πω έτσι. Να πάμε τώρα σε δύο νέα ονόματα. Ο Πέρες δεν είναι κάτι ιδιαίτερο, σαν χαρακτήρας, δηλαδή δεν έχει κάτι να πει ο Πέρες. Ο Νόρις. Δεν τον ξέρω, ούτε το Στρόλ, ούτε τον Νόρις είναι νέα παιδιά, δεν τους έχω δει. Να πάμε λοιπόν, επαναλαμβάνω, να πάμε λοιπόν σε δύο νέα ονόματα, δύο πολύ βαριά ονόματα, το ένα πιο βαρύ από το άλλο για διαφορετικούς λόγους, που θα τρέξουν του χρόνου. Ο ένας βέβαια δεν είναι νέος, είναι παλιός γνώριμος του Φερνάντο Αλόνσο, επιστρέφει στη Ρενό. Και ο άλλος είναι ο Μικ Σουμάχερ που ξεκινάει στη Χάς. Και όλοι ευχόμαστε να πάει καλά και κάποια στιγμή μακάρι να καταφέρει ο πατέρας του να τον δει και από κοντά. Η άποψή σας, τι πιστεύετε ότι θα κάνουν? Τάκη, στην προηγούμενη εκπομπή είχες πει για τον Αλόνσο ότι δεν βλέπεις ότι θα κάνει σπουδαία πράγματα. Κρίνοντας από το τι έχουν κάνει όλοι οι οδηγοί στο comeback τους. Δηλαδή, από όποιον να πάρεις, αν εξαιρέσεις τον Μπρος και τον Λάουντα, κανένας άλλος δεν έκανε κάτι ιδιαίτερο σε comeback. Τώρα, τον βλέπω να έχει αδυνατήσει. Δηλαδή, σημαίνει ότι δουλεύει πάρα πολύ για να είναι έτοιμος. Τον βλέπω να είναι συνέχεια εκεί, ακόμα και στην ημέρα που είχε για τους νέους οδηγούς, ζήτησε να του δώσουν δυνατότητα να δοκιμάσει το περσινό Renault, το οποίο δεν το χρησιμοποιούσε πουθενά, για να έχει αίσθηση και σημείο αναφοράς. Και όπου νίκησε, και τον καλύτερο χρόνο από όλους. Ναι, από άπειρους οδηγούς, το δέχομαι όμως. Έκανε όμως ταχύτερο χρόνο. Θα τον πληγώνει για πάντα. Έκανε ταχύτερους χρόνους από τον Οκόν και τον Ρικιάρντο. Ναι. Πήγε πράγματι πολύ καλά. Το λέω, το δέχομαι. Και λέω, τον βλέπω ότι είναι πολύ προσιλωμένος, είναι πολύ δυνατός. Τον βλέπω, η Φόρμουλα 1 το χρειάζεται. Έναν Αλόνσο δυνατό. Τον χρειάζεται όσο τίποτα. Για σκεφτείτε να έχουμε του χρόνου την Αλπίν, βέβαια. Μια Αλπίν δυνατή με τον Αλόνσο να είναι στο βάθρο. Συγγνώμη, αλλά για το σοκ, για τη Φόρμουλα 1, για να το κάνω και να το πονηρέψω και λίγο, και για αυτόν που έχει τα δικαιώματα της ισπανικής τηλεόρασης της Φόρμουλα 1, είναι μεγάλη ζαριά, ας πούμε, να έχουμε έναν καλό Αλόνσο. Τώρα, τον άλλο που θες να πεις ήταν ο Μικ Σουμάχερ, φαντάζομαι. Το είπαμε, ναι. Αλλά ας αφήσουμε πρώτα τον Γιώργο να πει ό,τι θέλει. Όχι. Για τον Μικ Σουμάχερ και μετά... Ο Μικ Σουμάχερ έφτασε μέχρι εδώ που έφτασε και χάρη στο όνομα το οποίο του άνοιξε την πόρτα και του έδωσε ευκαιρίες. Από εδώ και πέρα το όνομα θα είναι βαρύδι, θα είναι πρόβλημα. Φοβάμαι ότι πολλοί θα περιμένουν κατευθείαν να δουν τον Σουμάχερ. Είτε μιλάμε για τον Ράλφ, είτε μιλάμε για τον Μίκαελ. Ο Ράλφ είναι δίπλα του. Τον συμβουλεύει όσο μπορεί να τον συμβουλέψει. Είναι πολυνίκης στη Φόρμουλα 1 ο Ράλφ. Έχει πάρει αρκετά Grand Prix. Υπήρξε πολύ δυνατός παίκτης κάποια εποχή. Θα πρέπει να του δοθεί χρόνος να δείξει τι μπορεί να δείξει. αν περιμένουμε να δούμε τον Σουμάχερ με τον πρώτο, το δεύτερο αγώνα, είναι λίγο δύσκολο. Πάντως Ράσελ δεν είναι, Λεκλέρκ δεν είναι. Δηλαδή, αν με ρωτάτε να κρίνω το ανώθευτο ταλέντο έτσι όπως είναι ο Ράσελ, έτσι όπως είναι ο Λεκλέρκ, έτσι όπως είναι ο Νόρις, εγώ δεν βλέπω τέτοια στόφα. Okay. Αλλά συμφωνώ. Δεν θέλω να είμαι ο απόλυτος. Γιώργο. Καταρχάς, να αρχίσω ανάποδα από τον Σουμάχερ και συμφωνώ με αυτό που είπε στο τέλος ο Τάκης, ότι Ράσελ, Νόρις, Λεκλέρ δεν είναι. Προσπαθεί ο άνθρωπος, είναι πολύ καλός. Φυσικά έχει το DNA του μπαμπά του, έχει τους κατάλληλους ανθρώπους δίπλα του, του έχουν ανοίξει πολλές πόρτες, του έχουν πει πολλά κόλπα, γιατί για να νικήσεις πρέπει να σου πούνε και διάφορα άλλα πράγματα από τη φυσική ταχύτητα. Του τα έχουν πει αυτά τα πράγματα, τα έχει καταλάβει και τα εφάρμοσε. Έχω την αίσθηση ότι θα χατακωθεί εκεί στην Χάς, απλά θα κάνει το αγροτικό του όμως. Θα βάλει κάποιους αγώνες, οπότε θα καταλάβει ακριβώς τι πρέπει να γίνει. Και το επόμενο είναι ο Αλόνσο. Ο Αλόνσο πιστεύω ότι θα είναι η έκπληξη της χρονιάς. Εάν καταφέρει, πιστεύω ότι θα φτάσει στο ίδιο επίπεδο με τους τρεις πρώτους, το Χάμιλτον και το Verstappen. Θα τον δούμε αρκετές φορές στο βάθρο. Θα είναι πάντα εκεί να εκμεταλλευτεί οποιοδήποτε λάθος των υπολείπων. Ίσως κάνει και κάποια νίκη, με κάποιο ατύχημα που θα συμβεί, ίσως και κάποια ατυχία του Χάμιλτον ή του Verstappen. Πιστεύω ότι θα είναι η έκπληξη της χρονιάς και συμφωνώ με αυτό που είπε ο Τάκης, ότι η Φόρμουλα 1 το χρειάζεται αυτό. Υπάρχουν πάρα πολλοί. Είναι πολωτικός ο Αλόνσο. Κάποιοι τον λατρεύουν και κάποιοι τον μισούν. Και αυτό είναι καλό στη Φόρμουλα 1, γιατί υπάρχει συζήτηση. Είτε τον βρίσεις, είτε τον θαυμάζεις και τον εκθιάζεις. Αυτή είναι η δική μου θέση, ότι ο Αλόνσο θα τα πει καλά από ό,τι φανταζόμαστε. Οκ. Να πω και εγώ την άποψή μου. Θεωρώ για τον Αλόνσο λίγο πολύ αυτά που είπε και ο Γιώργος. Θεωρώ ότι θα είναι πολύ καλός φέτος για τα δεδομένα πάντα της ομάδας του και ότι όπου θα του δοθεί η ευκαιρία θα τα πάει πολύ καλά. Προφανέστατα δεν θα μπορέσει να είναι μέσα στους 3-4 πρώτους συνήθως, αλλά θα καταφέρει να ανέβει, θα έχει βάθρο φέτος. Αυτή είναι η άποψή μου. Δεύτερον, για τον Μικ Σουμάχερ. Ο Μικ Σουμάχερ στη μέχρι τώρα καριέρα του, στη σύντομη μεν, αλλά πολύ περιεκτική και ουσιαστική καριέρα του, σε μένα δείχνει ότι είναι εντελώς διαφορετικός σαν τύπος από τον πατέρα του. Δηλαδή, ο Μίκαελ Σουμάχερ είχε μπει στη Φόρμουλα 1 φουριόζος, με το πρώτο, ας πούμε, έκανε μπαμ στην Τζόρνταν και γι' αυτό τον έκλεψε αμέσως στην Μπένετον. Στην Μπένετον τα πήγε επίσης πάρα πολύ καλά, αμέσως. Ο Μικ αντίστοιχα και στα δύο πρωταθλήματα, τα τελευταία, στην Φόρμουλα 3 και στη Φόρμουλα 2, την πρώτη του χρονιά ήταν μέτριος έως κακός. Χρειάζεται πάντα πολύ χρόνο και μάλιστα και στην επόμενη σεζόν του αρχίζει και ανεβαίνει πάντα από τα μέσα της σεζόν και μετά. Δείχνει δηλαδή μία ικανότητα μάθησης, μαθαίνει, απλά θέλει χρόνο. Και εκεί πλέον αρχίζει και δείχνει ένα ταλέντο. Τώρα το πόσο μεγάλο ταλέντο είναι ή όχι θα το δείξει αυτό. Εγώ θεωρώ ότι στη Χάς δεν έχει καμία πιθανότητα φέτος. Τερμάτισε η Χάς με 3 βαθμούς συνολικά, αν δεν απατώμε. Οπότε. Πάλι καλά. Παίρνανε βάθρα όμως πριν από λίγο καιρό. Αυτό έχει να κάνει πολύ και με την απόδοση του μοτέρ της Ferrari. Βεβαίως. Επειδή λοιπόν όσα προανέφερες για τα μοτέρ της Ferrari δεν προειδεάζουν για κάτι ιδιαίτερα εξαιρετικό και θετικό, δεν μπορεί βεβαίως ένας άπειρος οδηγός από το πουθενά και με τα δεδομένα την πρώτη του χρονιά πάντα προσπαθεί να μάθει. Αυτό κάνει πάντα ο Μικ. Γιατί αυτό του επιβάλλει το περιβάλλον του, που όπως πολύ σωστά τόνισες Γιώργο, έχει ένα πάρα πολύ καλό περιβάλλον. Αυτό είναι για μένα ίσως το σημαντικότερο όπλο του σε σχέση με τους υπόλοιπους οδηγούς. Έχει πολύ έμπειρους ανθρώπους δίπλα του, που είναι πολύ πιστοί και στην οικογένεια. Περνώντας, θα ήθελα να κλείσουμε την εκπομπή μας με 2 θέματα που έχουν σχέση με την επόμενη χρονιά. Με δεδομένο πλέον με το ενδεχόμενο πλέον του δίδυμου Verstappen Πέρες τη δήλωση του Χέλμουντ Μάρκο ότι θα πάμε από τον πρώτο αγώνα να διεκδικήσουμε το πρωτάθλημα, πώς βλέπουμε ότι θα εξελιχθεί του χρόνου το πρωτάθλημα, και δεύτερον, την άποψή σας σχετικά με το πρόγραμμα των 23 αγώνων. Πάντα σε συσχετισμό με την πανδημία. Δεν είναι εύκολο. Ας δούμε αν θα πραγματοποιηθούν. Ας πούμε το Βιετνάμ, το οποίο είχαν δώσει τόσα λεφτά και ο Τσέις Κάρι το πίστευε πάρα πολύ, τελικά δεν γίνεται. Ας περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Δηλαδή η Αυστραλία θα μπαίνει πάλι στο χειμώνα πηγαίνοντας κάτω. Έρχομαι στα πιο νωρίς Grand Prix, τα οποία είναι πιο πιθανό να επηρεαστούν από την πανδημία. Φαντάζομαι ότι από το καλοκαίρι και μετά, ελπίζω όπως και εσείς, δεν το ξέρω, ότι κάπως θα έχουν ισορροπήσει τα πράγματα. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Το δεύτερο κομμάτι είναι ότι δεν βλέπω κάποιες ανατροπές. Δεν υπάρχει κάποιος λόγος να ανατραπούν τα πράγματα. Δεν θα έχουμε νέα μονοθέσια, δεν έχουμε νέους κανονισμούς. Άρα ο Χάμιλτον θα πρωταγωνιστεί. Δεν βλέπω για ποιο λόγο η Red Bull θα μπορεί να πρωταγωνιστεί του χρόνου. Και αυτά τα ευχολόγια του Χέλμουντ Μάρκο με αφήνουν με ερωτηματικά. Δεν μπορώ να είμαι αισιόδοξος. Πιστεύω θα δούμε μία από τα ίδια από το 2014 μέχρι σήμερα. Καμιά φορά κερδίζει η Ferrari και καμιά φορά κερδίζει η Red Bull. Τάκη, να σου κάνω μια ερώτηση. Πιστεύεις ότι είναι δυνατόν ο Πέρες να προκαλέσει τον Verstappen, δηλαδή να τον πλησιάσει σε απόδοση, οπότε να έχουμε κοκορομαχία μέσα εκεί και να πρέπει να βρουν μια λύση? Θα το προσπαθήσει. Δεν θα συμβιβαστεί, ούτε θα παίξει το ρόλο του δεύτερου. Θα πει τη γνώμη του εθαρσό, θα το προσπαθήσει, θα προσπαθήσει να το στριμώξει. Όχι, δεν θα τα καταφέρει, γιατί ο Verstappen είναι συστημικός. Τον θέλει το σύστημα, τον προωθεί το σύστημα, θα τον προστατεύσει το σύστημα. Ο Πέρες θα τα βρει δύσκολα εκεί, αλλά νομίζω το ξέρει. Πάει όμως εκεί γιατί έχει να παίξει το τελευταίο του χαρτί, ας πούμε, ως οδηγός. Μπορεί ο Verstappen να έχει τη στήριξη του Helmut Μάρκο ή του Dietrich Mateschitz, αλλά και ο Πέρες είναι στη Φόρμουλα 1 με τις ευλογίες και τη στήριξη του πλουσιότερου ανθρώπου στον πλανήτη, του Κάρλο Σλιμ. Οπότε δεν είναι. Είναι και σε φόρμα τώρα ο Πέρες, έτσι. Ναι. Και ψυχολογική φόρμα. Ναι, μπορεί να οδηγούσε ένα καλύτερο μονοθέσιο από τη Red Bull. Έτσι. Δεν ξέρουμε αν η Racing Point ήταν όντως καλύτερη από την Red Bull. Ότι δεν τα κατάφερε ο Πέρες μπορεί να έχει να κάνει με την οδική του ικανότητα. Δηλαδή, ο Hulkenberg τότε ήρθε τρίτος στις κατακτήρες δοκιμές με το που μπήκε. Δηλαδή, έφυγε από την καφετέρια, πήγε στην πίστα, πήγε στο μονοθέσιο και ήρθε τρίτος. Κάτι δείχνει. Άρα, με αυτά τα δεδομένα, να περιμένουμε ότι η Aston Martin, φετινή Racing Point και του χρόνου πλέον ως Aston Martin, με Vettel θα τα πάει πολύ καλύτερα. Εγώ πιστεύω ότι θα είναι στα ίσα με τη Red Bull. Μάλιστα. Γιατί θα πάρει το φετινό Mercedes, έτσι. Θα πάρει το φετινό Mercedes. Θα πάρει το μοτέρ της Mercedes. Άρα τι είναι αυτό που θα τους κολλήσει? Να πω κάτι πάνω σε αυτό. Το φετινό Mercedes δεν θα έχει πολύ μεγάλη διαφορά σε σχέση με το επόμενο. Σωστά. Άρα λοιπόν μπορεί να υπάρξει και ανταγωνισμός και με τη Mercedes, την original. Σε μια τόσο περίεργη χρονιά λόγω πανδημίας μπορεί να γίνει και αυτό, Πέτρο, ναι. Δηλαδή να δούμε ότι ο Vettel έχει τόσο μεγάλη απόδοση και πλησιάζει το Hamilton, δηλαδή αυτό λέμε τώρα? Όχι, όχι. Εγώ πιστεύω ότι ο Vettel δεν του φταίει η Ferrari. Τον έχουμε δει και στα καλά της Ferrari. Ο Vettel έχουμε πει ότι για μένα μου είναι έκπληξη ότι έμεινε στη Formula 1 και ψευστεί. Πιστεύω ότι θα έχει φύγει από πέρσι. Ο Vettel έχει πρόβλημα με το. Τα έχει χορτάσει, έχει μπουχτίσει. Οκ. Λοιπόν. Ξέρετε γιατί είναι στην Aston Martin? Γιατί ο Σοφά, ο Λόρεν Στρόλ, επέλεξε έναν πολύ έμπειρο οδηγό για να μάθει τα κόλπα του. Πολύ ωραία, και με αυτό κλείνουμε τις φετινές εκπομπές μας για τη Φόρμουλα 1. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι καλές γιορτές με υγεία και ό,τι ποθεί ο καθένας. Προσοχή. Να βγούμε αλόβητοι από αυτήν την ιστορία για να απολαύσουμε του χρόνου, πρώτα Θεός, 23, πάρα πολύ ωραία και ενδιαφέροντα Grand Prix Formula 1 και όχι μόνο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ραντεβού ένα χρόνο. Καλά Χριστούγεννα και καλό χρόνο σε όλους. Έτσι, έτσι. Καλή πρωτοχρονιά. Καλή χρονιά.